Όπως θα ενθυμίστε από το περασμένο μας μάθημα, είχαμε μιλήσει για εκείνα τα εμπόδια που θα εστέκοντο δια την πραγμάτωση της θέωσης, ότι η θέωση αποτελεί τον αληθινό μας προορισμό, ότι άνθρωπος που δεν αντιλαμβάνεται τον αληθινό του προορισμό είναι άνθρωπος των κόσμων αυτών ζών κατά τύχην, είναι τίποτα, ενώ πρέπει να αντιληφθούμε τον προορισμό μας και πρέπει ακόμη να τον πραγματώσουμε τον προορισμό μας, που σας είπα είναι η θέωση. Και έχουμε εξηγήσει μέχρι τώρα τι είναι η θέωση, δηλαδή δυνάμει του κατ' εικόνα να πραγματώσουμε το καθομοίωση, δηλαδή να ομοιώσουμε του Θεού, να γίνουμε Χριστοειδείς, να γίνουμε Θεοειδείς. Αυτό πρέπει να γίνουμε, και θα γίνουμε κατά το μέτρο του ενανθρωπίσαντος Υιού του Θεού. Έχουμε το μοντέλο μας, είναι το αρχέτυπό μας ο Ιησούς Χριστός. Εκεί πρέπει να τίνουμε. Γι' αυτό το λόγο προβάλλεται ο Ιησούς Χριστός, και είναι το μέτρο της θεώσεώς μας, η υπεραγία Θεοτόκος. Έτσι εκείνη το παιδιά, και έφτασε σε εκείνο το ύψος που έφτασε, που βλέπουμε ότι πού μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος. Η υπεραγία Θεοτόκος, επειδή ακριβώς απετέλεσε μίμηση του αρχετύπου της, γι' αυτό μπορεί να σταθεί και για μας ένα στοιχείο μιμήσεως, όπως και η ζωή όλων των Αγίων, επειδή εμιμήθησαν τον Χριστόν, το αρχέτυπό τους, γι' αυτό μπορούν να μας βοηθήσουν στο να προσπαθήσουμε να τους μοιάσουμε που αυτοί έμοιασαν του Χριστού. Όπως ακριβώς, ξέρετε, προσπαθεί να μοιάσει το παιδί του πατέρα του και της μητέρας του, ή ο μαθητής του διδασκάλου του. Δεν αποτελεί όμως το άκρον άωτον, θα λέγαμε, της τελειότητας ο πατέρας και η μητέρα, ούτε ο δάσκαλος. Εν τούτης είναι ανάγκη το μικρό παιδί, το αμαθές παιδί, να μιμηθεί τους γονείς του και τους δασκάλους του. Αυτό είναι πολύ βοηθητικό, διότι όταν τους μιμηθεί, από εκεί και πέρα μπορεί ακόμα και να τους ξεπεράσει. Θα έλεγα, μιμηθείτε τους Αγίους και ξεπεράσατε τους αν μπορείτε. Αλλά θα είναι το ευτύχημα να τους μιμηθούμε, να ξεκινήσουμε, να αρχίσουμε να τους μιμούμεθα. Δεν το λέγω αυτό γιατί παρεμβάλλονται και μας κρύπτουν το αρχέτυπό μας, τον Ιησού Χριστόν. Αντιθέτως, μας βοηθούν και μας δείχνουν το αρχέτυπό μας. Κανείς Άγιος δεν θα έλεγε μιμήσου εμένα και όχι τον Χριστόν, αλλά μιμήσου εμένα που μιμήθηκα τον Χριστόν, όπως το λέγει ο Απόστολος Παύλος: μιμητέ μου γίνεστε καθώς καγώ Χριστού. Να μου γίνεστε μιμητέ όπως και εγώ έγινα του Χριστού. Έτσι είχαμε εξηγήσει την περασμένη φορά ότι ένα πρώτο εμπόδιο είναι ότι πρέπει να απελευθερωθούμε από το κακό και την αμαρτία. Αυτό το αναλύσαμε. Ένα δεύτερο εμπόδιο είναι ότι πρέπει να ελευθερωθούμε ως αντίληψη. Γιατί ξέρετε, δεν είναι μόνο να απαλλαγώ από την αμαρτία, αυτό το αναφέραμε, πρέπει να απαλλαγώ και από μερικές αντιλήψεις που μπορεί να έχω. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Όταν σας εξηγώ κάτι, όταν εξηγούμε σε έναν άνθρωπο κάτι, το εξηγούμε κάτι, ένα θέμα, το εξηγούμε, πολλές φορές βλέπουμε ότι ο ακροατής μας δεν το καταλαβαίνει. Εάν δεν οφείλεται σε μας, δηλαδή ότι εμείς έχουμε τη δυνατότητα να εξηγήσουμε, αλλά οφείλεται στον ακροατή μας, κατά ένα μεγάλο ποσοστό ξέρετε που οφείλεται όταν δεν καταλαβαίνει κάτι. Ας πούμε, το εξηγούμε ένα δρόμο. Ξέρετε, κύριε, του λέμε του αλουνού, θα προχωρήσετε από εδώ, θα πάτε από εκεί. Αυτός την ώρα που του μιλάμε έχει στο νου του κάτι άλλο, δηλαδή έχει μια αντίληψη
δική του φτιαγμένη για εκείνο που ζητάει, και δεν είναι απαλλαγμένος από τη δική του την αντίληψη για να ακούσει αυτό που του λέμε. Έτσι προσπαθεί να ακούσει μεν εμάς, χωρίς να απαλλαγεί όμως από τη δική του αντίληψη για αυτό που ξέρει. Το αποτέλεσμα θα είναι να μην καταλάβει τελικά τίποτα, να τα μπερδέψει. Αυτό που σας είπα είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Γι' αυτό είναι πολύ σπουδαίο να απαλλάσσεται κανείς από μια αντίληψη που έχει για να καταλάβει κάτι. Στην επιστήμη, ο αληθινός επιστήμον, για να καταλάβει κάτι, πρέπει να απαλλαγεί από ό,τι αντιλήψεις υπάρχουν για αυτό το κάτι. Να τις βάλει στην άκρη. Δεν τις πετάει, τις βάζει στην άκρη όμως για μια στιγμή, για να ανοίξει το δρόμο για μια νέα έρευνα. Εάν μένω σε παλιές αντιλήψεις, ουδέποτε θα καταλάβω, ουδέποτε θα καταλάβω εκείνο το οποίο ψάχνω να βρω. Πρέπει λοιπόν κατά κάποιο τρόπο να αλλάξω μια αντίληψη. Έτσι και εδώ είμαστε μέσα στον κόσμο που ζούμε, από τις παραδόσεις μας, τις ανθρώπινες παραδόσεις, από τους ανθρώπους που λένε τόσα πολλά κλπ. Κλπ. Είμαστε πνιγμένοι μέσα σε ποικίλες αντιλήψεις. Πρέπει να απαλλαγούμε από αυτές. Μία λοιπόν αντίληψη είναι ότι η ιστορία είναι κυκλική. Εδώ τώρα θέλω πάρα πολύ να προσέξετε και θα δείτε τι σημασία έχει αυτό. Μπορεί να τα διατυπώνουμε με μια ορολογία λίγο δύσκολη, αλλά στην πραγματικότητα όμως είναι πράγματα που τα συναντούμε καθημερινά. Τι είναι αυτή η κυκλική αντίληψη της ιστορίας? Όπως τα ξέρετε, η ιστορία θέτει ένα ερώτημα: έχει ή δεν έχει τέλος? Τελειώνει ή δεν τελειώνει? Εάν η ιστορία δεν έχει τέλος, τότε είναι κυκλική. Όπως και οι εποχές του έτους είναι κυκλικές. Βλέπετε, έχουμε άνοιξη. Τι σημαίνει έχω άνοιξη, έχουμε άνοιξη? Σημαίνει ότι και πέρυσι είχαμε άνοιξη. Ξαναγυρίζομαι εποχικά στο ίδιο σημείο. Σημαίνει λοιπόν ότι όταν κάνω κύκλους, διαδρομές κυκλικές, δεν τελειώνω ποτέ, διότι στον κύκλο επάνω, στην περιφέρειά του, δεν υπάρχει ούτε αρχή ούτε τέλος. Μπορώ να πάρω ωραιότατα αφετηρία το χειμώνα ή το καλοκαίρι, ανά πάσα στιγμή παίρνω μια αφετηρία. Στον κύκλο λοιπόν, στην κυκλική μορφή, δεν έχω ούτε αρχή ούτε τέλος. Αντιθέτως, εάν πω ότι η ιστορία τελειώνει, τότε οπωσδήποτε η ιστορία είναι ευθύγραμμη. Σημαίνει δεν ξαναγυρίζω στο ίδιο σημείο. Και αυτό θα μπορούσαμε να το πούμε ως εξής: ότι ο χριστιανισμός διδάσκει, και θα σας το εξηγήσω αυτό παρακάτω, ότι η ιστορία έχει τέλος. Άρα λοιπόν, αφού έχει τέλος, είναι ευθύγραμμη. Και το τέλος δεν είναι τίποτε άλλο παρά η ανακεφαλαίωση όλου του κόσμου, του σύμπαντος κόσμου, από τον ανακεφαλαιωτήν, τον Ιησού Χριστόν. Τι θα πει ανακεφαλαίωση? Θα πει αποκατάσταση. Θα πει διόρθωση, αποκατάσταση. Θα αποκαταστήσει λοιπόν την φθοράν ο Χριστός εις το τέλος της ιστορίας. Δηλαδή, ο κόσμος θα τελειώσει, θα τον διορθώσει και θα ζήσει στην αιωνιότητα. Αλλά ζώντας στην αιωνιότητα ο κόσμος, δηλαδή το σύμπαν, δηλαδή η κτιστή του δημιουργία, η κτιστή ορατή δημιουργία, για να ζήσει στην αιωνιότητα, σημαίνει τελειώνει η ιστορία. Τι είναι η ιστορία? Η ιστορία είναι γεγονότα, είναι συμβαινικότα. Είναι αυτό που λέμε: θα ανοίξω το ραδιόφωνο να ακούσω ειδήσεις, θα διαβάσω την εφημερίδα να ακούσω τα περιστατικά. Τι είναι αυτό και τι είναι εκείνο? Σήμερα έχουμε αυτό, αύριο έχουμε εκείνο, χθες είχαμε εκείνο.
Αυτά λέγονται συμβεβικότα. Στην ιστορία υπάρχουν τα συμβεβικότα. Αλλά όμως προσέξτε κάτι. Στην Βασιλεία του Θεού βεβαίως δεν έχουμε συμβεβικότα. Εκεί τι έχουμε? Έχουμε την απέραντη μακαριότητα, όχι όμως στατική, αλλά δυναμική. Δηλαδή δεν είναι μια μακαριότητα όπως λέει ο Βουδισμός, όπως είναι το Νιρβάνα, δηλαδή μια κατάσταση τέλματος και ακινησίας, όχι, αλλά μια δυναμικότης. Μέσα σε αυτή τη δυναμικότητα που θα υπάρχουν οι άνθρωποι ολόκληροι με τα σώματά τους και με τις ψυχές τους, ολόκληροι, γιατί θα έχει γίνει η Ανάσταση των νεκρών, θα υπάρχει μια δυναμικότητα, πρώτα στο θέμα της θέας του προσώπου του Χριστού, ύστερα στο θέμα της γνώσεως του Θεού. Αυτή η γνώση του Θεού θα είναι στο διηνεκές, θα πλουτίζεται και θα πλουτίζεται συνεχώς και συνεχώς. Άρα βλέπουμε ότι δεν υπάρχει στατικότητα στη Βασιλεία του Θεού, υπάρχει δυναμικότητα χωρίς συμβεβικότητα, χωρίς γεγονότα. Έτσι λοιπόν δεχόμεθα ότι η ιστορία είναι ευθύγραμμη και ότι ο Ιησούς Χριστός εις το τέλος της ιστορίας όλα θα τα διορθώσει. Να πως το λέγει αυτό? Ότι είναι ο ίδιος το Α και το Ω. Σε τι Α? Είναι το Α, Α θα πει, ξέρετε, είναι το αλφάβητο το ελληνικό, που το Α γράμμα σημαίνει η αρχή και το Ω σημαίνει τέλος. Σημαίνει ότι όταν λέγει ο Χριστός για τον εαυτόν του ότι είναι το Α και το Ω, ότι στο Χριστό υπάρχει η αρχή της δημιουργίας, στο Χριστό υπάρχει και το τέλος της δημιουργίας. Άρα λοιπόν ο Θεός αρχίζει τον κόσμο, ο Θεός και τον τελειώνει. Ο Χριστός λοιπόν είναι το Α και το Ω της δημιουργίας. Ακόμα λέει ο ίδιος ιδού και να πει ο πάντα. Να, θα το πει στο τέλος της ιστορίας. Να, όλα τα κάνω καινούργια. Όλα τα κάνω καινούργια. Αυτή, παιδιά, είναι η θέση του Ευαγγελίου, του Χριστού η θέση. Αλλά εντούτοις, όπως σας είπα, από τους πολλούς, είτε από μια φιλοσοφική αντίληψη, είτε από μια λαϊκή αντίληψη, όπως θέλετε πάρτε το, η ιστορία θεωρείται κυκλική. Τι θα πει κυκλική? Δηλαδή στατική, παρά τα συμβεβικότητα, που δεν έχει ούτε αρχή όπως σας εξήγησα, ούτε τέλος. Αλλά μια τέτοια αντίληψη της ιστορίας τι κάνει? Διαιωνίζει τις διαμάχες των ανθρώπων, δημιουργεί ατέλειωτα συμβεβικότητα, ατέλειωτα, δεν τελειώνουν ποτέ αφού είναι κυκλική, και δίδει την ψευδαίσθηση ότι ο άνθρωπος τότε θα ελευθερωθεί από την ιστορία εάν φύγει από τη γη και πάει κάπου στο σύμπαν. Δεν είναι μόνο, παιδιά, η περιέργεια που υπάρχει στον άνθρωπο να δει τι υπάρχει έξω από τη γη, είναι και η ελπίδα του, η κρυφή του, η υποσυνείδητη ελπίδα ότι μπορεί να φύγει από το σύμπαν και να απαλλαγεί από αυτόν τον κύκλο των επαναλαμβανόμενων της ιστορίας. Αυτό θα σας το πω με ένα πολύ πολύ απλό συνηθισμένο παραδειγματάκι. Μέσα στην εβδομάδα ζούμε τα γεγονότα κυκλικά των εργασιών μας και του σχολείου μας και τα λοιπά. Πάμε το πρωί στο σχολείο, τελειώνουμε το βράδυ. Την άλλη μέρα το πρωί πάλι σχολείο, τελειώνουμε το βράδυ. Το ίδιο πράγμα κάνουμε, στο τέλος βαριόμαστε. Έρχεται η πέμπτη, έκτη, εβδόμη μέρα, βαριόμαστε. Και λέμε, θέλω τώρα μία διέξοδο, ένα σταμάτημα, να σπάσω το φαινόμενο του κύκλου. Και ακόμα, να φύγω από το σπίτι μου να πάω λίγο πιο έξω, μία εξοχή. Τι νομίζετε που οι άνθρωποι φεύγουν, και μάλιστα επειδή τώρα έχουν και τα οχήματα, έχουν τον τρόπο πιο άνετα και εύκολα να φύγουν από το σπίτι τους? Τι νομίζετε ότι είναι αυτό? Είναι μία φυγή από μία κυκλική μορφή της ζωής τους. Αυτό κάνει και ο άνθρωπος σε μία μεγαλογραφία, να φύγει από την ιστορία.
να φύγει από την ιστορία. Αλλά είναι ψευδαίσθηση, διότι όπου πάει κουβαλάει τον εαυτόν του και την αντίληψή του, και στο φεγγάρι αν πάει και όπου αλλού να πάει να κατοικήσει κουβαλάει τα ίδια πράγματα που, είχε, που έχει και εδώ στη γη. Ακόμα αυτό θα το δείτε να το λέει ο κόσμος ως εξής. Πολύ απλά το λέει έτσι, ότι δεν βαριέσαι, πάντα έτσι τα πράγματα γινόντουσαν και θα γίνονται πάντοτε έτσι τα πράγματα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ο Χριστός δεν θα ξανάρθει. Άμα ακούτε τους ανθρώπους, πρακτικά μιλώ τώρα, ο λαός μας έτσι το λέει, άμα ακούστε να λένε οι άνθρωποι, δεν βαριέσαι, μα έτσι πάντα γινόταν, ο κόσμος δεν τελειώνει, ο Χριστός δεν θα ξανάρθει. Αυτοί που λέγουν ότι ο Χριστός δεν θα ξανάρθει, οι άνθρωποι αυτοί πιστεύουν σε μια κυκλική μορφή της ιστορίας. Από αυτό πρέπει να απαλλαγούμε, παιδιά. Ο Χριστός θα ξανάρθει. Είναι θεμελιώδους σημασίας, διότι είναι το κριτήριο των πράξεών μας. Κοιτάξτε, είναι πολύ απλούν. Είναι πάρα πολύ απλούν. Εάν ξέρω ότι θα πεθάνω, ρυθμίζω πως θα ζήσω τις σχέσεις μου και τη συμπεριφορά μου στους άλλους. Αναμφισβήτητα. Εάν ξέρω ότι δεν θα πεθάνω, τότε δεν με νοιάζει όπως και αν ρυθμίσω τις σχέσεις μου. Δεν με νοιάζει. Όταν ξέρω ότι δεν θα πεθάνω, λογαριασμό δεν θα δώσω πουθενά σε κανέναν. Για ποιο λόγο λοιπόν να έχω αγαθές σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους? Έτσι και στην ιστορία λέμε, η Ελλάδα πρέπει να ζήσει. Πρέπει να ζήσει. Ωραία. Θα κάνουμε το παν δυνατόν λοιπόν να ζήσει. Τι θα κάνουμε? Πολέμους. Δώστε. Κόντρα πολέμους. Αλλά εάν ξέρουμε ότι η ιστορία θα τελειώσει, τότε γρήγορα θα αντιληφθούμε ότι πολλά πράγματα που προσπαθούμε να πετύχουμε είναι ματαιοπονία ή ο πολιτισμός. Πού θα φτάσει ο πολιτισμός? Πού θα φτάσει? Και έτσι υπάρχει ένα λαχανιτό. Δεν βγαίνουμε πουθενά. Σε ένα διέξοδο. Τίποτε άλλο. Ο κόσμος θα τελειώσει. Έχουμε όμως ακόμη και μια άλλη μορφή κυκλική της ιστορίας ως εξής. Όχι πια σαν συμβεβικότητα, όχι πια σαν γεγονότα, αλλά σαν μια βιολογική εξέλιξη κατά τη θεωρία του Δαρβίνου. Είναι το εξής. Λέμε ότι ο άνθρωπος πρώτα ήταν πίθηκος, λέει η θεωρία του Δαρβίνου. Τώρα κατά πόσο το είπε ο Δαρβίνος αυτό ή όχι είναι αμφισβητούμενο. Σας είπα, ο Δαρβίνος δεν το είπε αυτό. Το είπαν μεταγενέστεροι που κακοποίησαν την θεωρία του Δαρβίνου. Ας είναι. Ποτέ ο Δαρβίνος δεν είπε ότι ο άνθρωπος κατάγεται από τον πίθηκο. Αυτό είναι η μεγάλη ανακάλυψη από τη θεωρία του Δαρβίνου. Ας είναι όμως, ας την πάρουμε κακοποιημένη όπως την προσφέρουν. Ότι κατάγεται ο άνθρωπος από τον πίθηκο σημαίνει λοιπόν ότι ήταν ατελής. Σήμερα έχει μία μορφή κάποιας τελειότητος. Σημαίνει λοιπόν ότι εξελίσσεται. Ποιος μας βεβαιώνει ή μάλλον ποιος μας λέγει ότι θα σταματήσει στο σημείο που βρίσκεται? Γιατί να σταματήσει? Αφού έχει μία διαρκή εξέλιξη, σημαίνει διαρκώς θα εξελίσσεται. Αφού λοιπόν διαρκώς θα εξελίσσεται ο άνθρωπος, αύριο θα είναι τελειότερος. Και εκείνο που σήμερα δεν γνωρίζει, θα το ξέρει αύριο. Εκείνο που σήμερα δεν καταλαβαίνει, θα το καταλάβει αύριο. Και όμως, παιδιά, δεν έχουμε εξέλιξη της ανθρωπίνης διανοίας από πλευράς ποιότητος, παρά μόνο από πλευράς, προσέξτε, ας πούμε καλλιεργίας της. Για να το καταλάβετε αυτό, θα σας το έλεγα ως εξής. Έχω μία μπάλα χρυσού. Αυτή η μπάλα του χρυσού είναι χρυσός. Όπως και αν το κάνετε είναι χρυσός. Δεν έχει παρά να το κάνω κοσμήματα αυτό το χρυσό. Αυτό μου μένει. Αλλά αν κάνω κοσμήματα των χρυσών, πάλι μένει χρυσός. Έτσι, η ανθρώπινη διάνοια, το ανθρώπινο μυαλό, είναι σήμερα το δικό μου μυαλό
όπως ήταν και του Αδάμ. Για να μην πω ότι ήταν καλύτερο το μυαλό του Αδάμ, θα σας το δείξω όταν θα φτάσουμε στο σημείο εκείνο. Αλλά δεν έχω καμία εξέλιξη. Αν μου πείτε, ο Αδάμ εγνώριζε αυτά που ξέρουμε σήμερα εμείς? Ασφαλώς όχι. Ναι, αλλά είναι θέμα, όπως ακριβώς σε έναν άνθρωπο που κάθεται στα θρανία να μάθει γράμματα. Το μυαλό του είναι το ίδιο, απλώς καλλιεργείται. Αλλά η ποιότητα του μυαλού μένει πάντοτε η ίδια. Δηλαδή, παίρνω τον χρυσό και τον κάνω κοσμήματα, αλλά ο χρυσός είναι πάντα χρυσός. Σας είπα προηγουμένως, πριν αρχίσουμε το μάθημά μας, ότι ο Αδάμ ονομάτισε τα ζώα. Ο Θεός λέει, έβαλε μπροστά τα ζώα να παρελάσουν και τους έδωκε ονόματα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι το ανθρώπινο μυαλό, δηλαδή το μυαλό του Αδάμ, ήταν αυτό που είναι σήμερα και εμένα το μυαλό μου. Διότι δίδοντας όνομα, είχε την ικανότητα να κινείται στις γνωστές μας, από τη λογική τώρα, τέσσερις κατηγορίες της λογικής του Αριστοτέλους. Να φτιάχνει έννοιες και λοιπά και λοιπά. Αλλά δεν το λέω ακόμα, γιατί θα φτάσουμε εκεί να τα πω αυτά. Που σημαίνει ότι το ανθρώπινο μυαλό, όπως μας το παρουσιάζει η Αγία Γραφή, ήταν πάντα το ίδιο. Γι' αυτό θα το δείτε και από πολιτιστικής πλευράς, παιδιά. Αν ανοίξετε ένα ακρεφνώς επιστημονικό βιβλίο παλαιοντολογίας, αρχιτεκτονικής, που περιέχει παλιά στοιχεία και νεότερα, θα το δείτε. Έχω υπόψη μου μια αρχιτεκτονική πανεπιστημιακή στάθμης, πολυτεχνική στάθμης, έχει, προσέξτε, έχει μια κυκλική καλύβα, έχει τη ροτόντα της Θεσσαλονίκης και έχει ένα μεγαθύριο φερρυπίν των Ηνωμένων Πολιτειών κυκλικού σχήματος. Ας πούμε το συγκρότημα το κτηριακό του ΟΗΕ. Και βλέπετε, στις γενικές γραμμές είναι το ίδιο. Ή ακόμη βλέπετε τετράγωνο σπίτι, τετράγωνο. Έφεραν τετράγωνο, με παράθυρα και πόρτα. Σε αυτόν δεν προσετέθη τίποτα. Του ότι δηλαδή η πόρτα γίνεται αυτόματη και την πατάνω κουμπί και ανοίγει. Του ότι έχω, ξέρω εγώ, πολυτελή πράγματα. Αυτά είναι η ιδιαίτερη καλλιέργεια. Αλλά η σύλληψη του νου είναι πάντοτε η ίδια. Είναι πάντοτε η ίδια, γιατί κινείται στα τέσσερα κατηγορήματα της λογικής του Αριστοτέλους. Άρα δεν έχω εξέλιξη του ανθρωπίνου νου, ουδε μία εξέλιξη δεν έχω. Η έννοια του τροχού, επί παραδείγματι, η έννοια του τροχού ήταν και στον πρώτον άνθρωπο. Η έννοια του τροχού και η έννοια της δεσμεύσεως της φωτιάς ως ενέργεια. Δεν έχει σημασία ότι μπορούσε να έχει ένα τροχό ο πρώτος άνθρωπος και να τον τζουλάει δεν ξέρω πώς. Του ότι συνέλαβε την έννοια του τροχού, πολύ σημασία. Τώρα, αν αυτή η έννοια του τροχού έγινε ρολόι, που είναι γεμάτο τροχούς μέσα το ρολόι, ή ένα πολύπλοκο μηχάνημα ή οτιδήποτε, δεν έχει σημασία. Η βάση αυτού του μηχανήματος, όσο πολύπλοκο και να είναι, είναι αυτή, ότι έχει βάση τον τροχό. Ή την έννοια της ενεργείας, όπως είναι η φωτιά. Να δεσμεύσω τη φωτιά. Ποιο ζώο εδέσμευσε τη φωτιά? Κανένα. Ο άνθρωπος εδέσμευσε τη φωτιά. Σημαίνει τι? Εδέσμευσε την ενέργεια. Τι κάνουμε σήμερα? Ή φωτιά έχεις, ή ηλεκτρικό ηλεκτρισμό να έχεις, ή πυρηνική ενέργεια έχεις, η έννοια της δεσμεύσεως της ενεργείας πάντα μένει ίδια. Ουδεμία εξέλιξη. Έτσι λέγουν ότι θα φτάσει κάποτε ο άνθρωπος να εξελιχθεί και εξελισσόμενος θα δημιουργήσει έναν κόσμο καλύτερο και καλύτερο και καλύτερο. Αν αυτός ο κόσμος είναι καλύτερος, τον βλέπουμε από μια απάντηση που μπορεί να μας δώσει η ίδια η ιστορία. Και αυτή η θεωρία της βιολογικής εξελίξεως του ανθρωπίνου νου είναι αίωλη. Πραγματικά είναι αίωλη. Έχουμε ακόμη ένα σημείο, ένα τρίτο σημείο.
η ιστορία ακόμη θεάται, βλέπετε, από πολλούς ανθρώπους, και αυτό μάλιστα είναι σύγχρονο, είναι της εποχής μας, ως διαλεκτική. Λίγο δύσκολα πράγματα σας λέω σήμερα, λίγο προσοχή. Ως διαλεκτική εξέλιξης κατά την αντίληψη του ιστορικού και διαλεκτικού υλισμού, και που δεν είναι τίποτε άλλο παρά η κοινωνική βελτίωση μέσα στην πάλη των ποικίλων κοινωνικών συστημάτων. Τι είπαμε πρώτα, προηγουμένως τι είπαμε, βιολογική βελτίωση κατά τη θεωρία του Δαρβίνου. Τώρα τι λέμε, κοινωνική βελτίωση. Και πώς θα επέλθει αυτή η κοινωνική βελτίωση? Θα επέλθει με την διαλεκτική μέθοδο. Δεν θέλω πολύ να επεκταθώ πάνω στο σημείο της διαλεκτικής, παρά μόνο θα ήθελα να σας πω λίγα λόγια, πολύ λίγα, γιατί είναι ένα εντελώς σύγχρονο θέμα. Εντελώς σύγχρονο. Δεν είναι σύγχρονο, είναι παλιό, είναι από τον περασμένο αιώνα και μυρίζει μούχλα, μάλιστα μούχλα μυρίζει. Αλλά επειδή ο ανόητος άνθρωπος καμιά φορά βγάζει από τα χρονοτούλαπά του, γιατί τι το συμφέρει, βγάζει όλα αυτά τα πράγματα και τα προσφέρει σαν καινούρια. Γι' αυτό λέγω ότι είναι εντελώς καινούριο. Για σας είναι καινούριο. Θυμάμαι όταν ήμουν εγώ σαν και σας λίγο μεγαλύτερος, θυμούμαι ότι έγινε το λόγος για όλα αυτά ως εκδόσεις για την Ελλάδα τουλάχιστον του περασμένου αιώνα. Και μάλιστα, αν θέλετε να ακριβολογίζω, εκδόσεις στο ΑΣΦΕΞΗ που ήταν στην πλατεία Κάνιγκο στην Αθήνα. Δηλαδή πράγματα που είναι ηλικίας 80 έως 100 ετών. Αυτά δεν υπήρχαν πια, τέλειωσαν, εξαφανίστηκαν παλιά, και πριν από ελάχιστα χρόνια ξαναβγήκαν πάλι στις βιτρίνες ανατυπώσεις, καινούργια ξόφυλλα, πολύχρωμα, χτυπητούς τίτλους, και λέει κανείς, για κοίταξε, τα βγάζουν σαν, γιατί έτσι ισχυρίζονται, σαν την τελευταία λέξη της επιστήμης, και όμως είναι πολύ παλιά, ή η τελευταία λέξη της φιλοσοφίας, και όμως είναι πραγματικά ο υλισμός ξεπερασμένος, πραγματικά ξεπερασμένος, και από επιστημονικής πλευράς είναι ξεπερασμένος, και από φιλοσοφικής πλευράς ο υλισμός είναι ξεπερασμένος. Το ακούσατε αυτό που σας το είπα? Αλλά για να δούμε, όταν λέμε ιστορικός υλισμός ή διαλεκτικός υλισμός, να σας πω λίγα λόγια για να τα έχετε υπόψη σας. Κατά τον διαλεκτικών υλισμών, τα πράγματα έχουν ως εξής. Είπαμε διαλεκτικός, για να πω τη λέξη διαλεκτικός. Διαλεκτικός είναι αυτός που διαλέγεται, που ομιλεί. Γίνεται συνεπώς ένας διάλογος. Αλλά μεταφέρεται όμως αυτόν τον διάλογο στα γεγονότα. Στα γεγονότα. Όχι μεταξύ δύο προσώπων που ομιλούν, αλλά μέσα στα γεγονότα ή μέσα στα φαινόμενα. Συνεπώς, αυτό θα πει διαλεκτικός, από το διαλέγομαι. Τι θα πει διαλεκτικός ύλισμος? Θα πει εκείνα που γίνονται στην ύλη κατά διαλεκτικών τρόπων. Δηλαδή, κατά τρόπων που έρχονται σε αντίθεση και σε σύνθεση. Όπως ακριβώς όταν διαλέγονται δύο άνθρωποι, μιλούν, διαφωνούν, συμφωνούν, ξαναδιαφωνούν, ξανασυμφωνούν και πάει λέγοντας. Έτσι, κατά τον διαλεκτικό υλισμό, η ύλη δεν αυτοκινείται μηχανιστικά, δεν κινείται μόνη της κατά τρόπον μηχανιστικό, αλλά διαλεκτικό τρόπο. Τι θα πει αυτό? Τα πράγματα, λέγει, τα φαινόμενα μέσα στη φύση μεταβάλλονται επειδή περιέχουν αντιφάσεις. Έχετε το νερό, έχετε και τον ήλιο. Το νερό είναι αντίθετο από την θερμότητα του ηλίου. Είναι λοιπόν σε μια αντίφαση αυτά τα δύο πράγματα. Έρχεται ο ήλιος, θερμαίνει το νερό,
το εξατμίζει το νερό. Έχω ένα καινούριο φαινόμενο, τη βροχή μετά. Από πού έχω τη βροχή? Τη βροχή την έχω από την αντίθεση δύο φαινομένων, δηλαδή την διαλεκτική τους. Πιάσανε κουβέντα τροποντινά. Είπα τροποντινά, δηλαδή είναι από τη μέθοδο του Αιγέλου. Εμείς σας μπερδεύουμε πιο πολύ. Οπότε έρχονται σε αντίθεση και δημιουργούν ένα τρίτο πράγμα. Ένα τρίτο πράγμα. Τι είναι λοιπόν ο διαλεκτικός συλλισμός? Είναι ότι τα φαινόμενα μέσα στη φύση δεν είναι τίποτα άλλο παρά προϊόντα των αντιφάσεων των φαινομένων ή της πάλης των φαινομένων. Αυτό μέσα στη φύση, αυτό λέγεται διαλεκτικός υλισμός. Τώρα, αν πρέπει να πάρω τον διαλεκτικό υλισμό να τον εφαρμόσω στην ιστορία, παρατηρούμε το εξής. Αυτό το είπε ο Μάρξ και ο Έγγελς. Αυτοί διατύπωσαν αυτή την θεωρία, τη θέση δηλαδή της θεωρήσεως της ιστορίας. Αν πάρουμε τα πράγματα να τα δούμε μέσα στην ιστορία, τότε πώς έχουμε ένα καινούριο ιστορικό γεγονός? Ένα καινούριο ιστορικό γεγονός είναι αποτέλεσμα δύο αντιφάσεων. Τι? Δύο αντιθέσεων ιστορικών. Δύο αντιθέσεων, δύο αντιθέτων γεγονότων. Έχω λοιπόν την αντίθεση δύο πραγμάτων και δημιουργείται ένα τρίτο. Έτσι δημιουργήθηκε ο ιστορικός συλλισμός. Αλλά τότε σημαίνει ότι αρχίζω να ερμηνεύω την ιστορία κατά υλιστικών τρόπων. Δηλαδή, τι θα πει ερμηνεύω την ιστορία κατά υλιστικών τρόπων? Σημαίνει ότι βλέπω την ιστορία και τα γεγονότα της, ότι κινούνται τα πάντα μόνον από υλιστικά κίνητρα. Τίποτε άλλο. Ας πούμε ότι κάποιοι πεινούν. Κάποιοι πεινούν. Ή καλύτερα, έχουμε τους δούλους που είναι κάτω από κάποια αφεντικά. Αυτοί τώρα υποφέρουν, πεινούν, κρυώνουν, δυστυχούν. Επαναστατούν εναντίον των αφεντικών των και ελευθερώνονται και ζουν καλύτερα. Αυτό που έκαναν ήταν αποτέλεσμα ενός υλιστικού κινήτρου. Ενός υλιστικού κινήτρου. Ποιο? Το ότι κρύωναν, το ότι πεινούσαν, το ότι τους εδεσμεύεται η ελευθερία τους και το καθεξής. Τι είναι λοιπόν ο ιστορικός συλλισμός? Η πάλη των τάξεων, που σιγά σιγά αυτή η πάλη των καταστάσεων, των τάξεων, μέσα στην κοινωνία πάντοτε, θα δημιουργήσει μία πρόοδο, που αυτή η πρόοδος θα κάνει τον κόσμο καλύτερο. Αυτό λέγει ο ιστορικός υλισμός, που βγαίνει από τον διαλεκτικό υλισμό και που είναι τόσο της μόδας στην εποχή μας. Είμαι σίγουρος ότι πρέπει να τα έχετε ακούσει αυτά που σας λέγω και πιθανώς να ήταν και πολύ περιττών που σας τα εξήγησα. Να τα έχετε ακούσει, να τα ξέρετε. Γιατί κυκλοφορούν και με λαϊκό τρόπο μάλιστα αυτά, λέγονται και ξαναλέγονται. Απαντώ. Ξεπερασμένο φαινόμενο. Ξεπερασμένη θεωρία. Απλούστατα, διότι η ιστορία... Προσέξτε αυτά που σας λέγω, διότι αν έτσι πιστεύει κανείς, περιπίν στον ιστορικό υλισμό πιστεύει, δεν μπορεί να θεωθεί. Ξαναγυρίζω στο πρώτο μου θέμα. Δηλαδή δεν μπορείς να είσαι χριστιανός και να πιστεύεις στον ιστορικό υλισμό. Εκεί θέλω να καταλήξω. Πιστεύω το καταλαβαίνετε, ότι δηλαδή αυτά τα πράγματα σε εμποδίζουν στη θέωση, την κατά Χριστό θέωση, το να γίνεις χριστοειδής και θεοειδής. Σε εμποδίζουν αυτά. Δεν μπορείς, γι' αυτό τα λέμε τώρα εδώ. Λοιπόν, απαντούμε στο να δούμε ότι πράγματι είναι ξεπερασμένη αυτή η θεωρία. Γιατί απλούστατα έχουμε πάρα πολλά κίνητρα τα οποία δεν αναφέρονται στον υλισμό, αλλά στο πνεύμα. Όπως τα ξέρετε, και είναι ένα επίμαχο σημείο αυτή τη στιγμή, για αυτό το τέρμα, ειδικά το παράδειγμα αυτό, η επανάσταση του 1821
τι κίνητρα και ελαττήρια είχε. Είχε ταξικά ελαττήρια, δηλαδή είναι, θα θεωθεί, συγγνώμη, θα θεαθεί, δηλαδή θα τη δούμε, θα θεαθεί η επανάσταση του 1821 με το μάτι του ιστορικού υλισμού, ή θα θεαθεί με άλλο μάτι, ότι ανώτερα κριτήρια την δημιούργησαν. Και ποια είναι αυτά τα ανώτερα κριτήρια? Η αγάπη προς την ελευθερία. Ενώ τι είναι η ταξική πάλι? Η ταξική πάλι είναι: γιατί εσύ να τρως και να μην τρώγω εγώ? Τι λοιπόν έκανε την επανάσταση του 1821? Μέχρι τώρα, παιδιά, λέγαμε ότι η επανάσταση του 1821 είναι σε όλα τις τα σημεία και σε όλες τις διαστάσεις το βαρύ πυροβολικό εναντίον της θεωρίας του ιστορικού υλισμού, γιατί τα ελαττήρια και τα κίνητρα ήταν ευγενή, ήταν ανώτερα, ήταν πνευματικά, δηλαδή είχαμε ιδανικά, και ήταν, θα λέγαμε, η απάντηση στον ιστορικό υλισμό, που εξηγεί όλα τα φαινόμενα μέσα στην ιστορία κατά υλιστικό τρόπο. Βλέποντας σήμερα εκείνοι που βλέπουν ότι η επανάσταση του 1821 του στέκεται κάρφος στο μάτι, διαστρέφουν την ιστορία και λέγουν ότι η επανάσταση του 1821, ξέρετε τι ήταν, ταξική επανάσταση, και ότι στρέφεται εναντίον των Τσιφλικάδων, των Τούρκων και της Εκκλησίας, γιατί αυτοί ήθελαν να κρατούν το λαό δέσμιο για να μην τρώει και να είναι φτωχός. Αν ακούσει κανείς αυτά, είναι φοβερό πράγμα. Το τι διαστροφή της ιστορίας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει απόπειρα να ερμηνεύσουμε το φαινόμενο της επαναστάσεως του 1821 με τα δεδομένα του ιστορικού υλισμού. Αν ερμηνεύσεις όμως το φαινόμενο της επαναστάσεως με αυτά τα δεδομένα, τότε είσαι υλιστής. Τότε μένεις σε μια στενή περιφέρεια που λέγεται χιλιά έντερα φαΐ, και πάλι κοιλιά έντερα φαΐ, και πάλι κοιλιά έντερα φαΐ, δηλαδή ένας κύκλος, τίποτε άλλο, ιδανικά μηδέν. Αν λοιπόν δούμε την ιστορία με αυτή την κυκλική της μορφή, στην ερμηνεία της ότι διέπεται από τον ιστορικό, από τον διαλεκτικό υλισμό και τον ιστορικό υλισμό, δεν είναι δυνατόν ποτέ, παιδιά, να φτάσουμε στο να πιστεύουμε ότι θα έρθει ξανά ο Χριστός και θα κάνει ένα καινούριο κόσμο. Αν πείτε σε έναν υλιστή ότι θα ξανάρθει ο Χριστός, άστε που δεν πιστεύουν στον Χριστό, ότι είναι Θεός, θα γελάσει, θα του φανεί παράξενο. Αν του πείτε ότι δεν θα τρώμε σε έναν καινούριο κόσμο που θα βρεθούμε, θα γελάσει, γιατί αυτός περιμένει έναν καλύτερο κόσμο ύστερα από μια ταξική πάλι, έναν καλύτερο κόσμο στον οποίο θα τρώμε καλύτερα και καλύτερα, με χρυσά κουτάλια. Πέστε μου, σας παρακαλώ, με αυτά που σας είπα, όσο μπορέσετε να καταλάβετε, εάν δεν απαλλαγούμε από αυτές τις αντιλήψεις, είναι δυνατόν ποτέ να φτάσουμε να θεωθούμε? Αδύνατο. Ακούστε τι είπα, αδύνατον, πάντι αδύνατον. Όλες αυτές οι θεωρήσεις, δηλαδή αυτή η κυκλική θεώρηση της ιστορίας, ακόμα η βιολογική εξέλιξη του ανθρώπου, ότι θα βελτιώσει τα πράγματα πάντοτε προς κάτι εγκόσμιο χωρίς τέλος, άρα κυκλικό, ή ακόμα η βελτίωση των κοινωνικών συνθήκων κατά των ιστορικών υλισμών, ανακεφαλαιώνω τώρα δηλαδή, και τούτα πάλι κυκλικά και χωρίς τέλος, όλες αυτές, παιδιά, οι θεωρήσεις στο τέλος οδηγούν σε ένα αδιέξοδο και σε μία τελμάτωση.
χωρίς δηλαδή να μπορούμε να απαλλαγούμε από αυτή την κατάσταση. Ενώ το κατοικόν στον άνθρωπο, αυτό το κατοικόν, αυτό είναι όλο το κλειδί. Είδατε πόσο επέμενα και σε πόσα μαθήματα σας μίλησε για το κατοικόνα. Αυτό είναι το κλειδί. Το κλειδί είναι το κατοικόνα. Αυτό το κατοικόνα στον άνθρωπο φτάνει το πρωτότυπό της. Είδατε το Χριστό, που όπως σας εξήγησα στην αρχή, έρχεται στο τέλος των αιώνων, στο τέλος της ιστορίας, να τα κάνει όλα καινούργια και να ζήσουμε μέσα στην αιωνιότητα, στη Βασιλεία του Θεού. Αυτό, παιδιά, είναι το μέτρο που δίνει ο Χριστός. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι ανάγκη να απαγκιστρωθούμε από άλλες αντιλήψεις και να σιγά σιγά να αρχίσουμε να βλέπουμε αυτή τη θέση, αυτή την ευθύγραμμη θεώρηση της ιστορίας. Είναι ανάγκη αυτό, και αυτό θα το καταλάβουμε μόνον αν αρχίσουμε να είμαστε λιγότερο και λιγότερο σάρκες. Στην εποχή του Νόε οι άνθρωποι αναμφισβήτητα θα έβλεπαν ότι δεν είναι δυνατόν ποτέ να τελειώσει ο κόσμος, διότι τότε είχε αρχίσει. Και όμως για αυτούς ετελείωσε ο κόσμος. Προσέξτε τι είπα, ετελείωσε για τη γενεά του Κάιν ο κόσμος, διότι επλήγησαν όλοι. Θα το επίστευαν, θα το φαντάζονται ότι θα ετελείωνε η ιστορία η ανθρώπινη στην γενεά τους? Ετελείωσε. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είναι τύπος και υπόδειγμα ότι θα τελειώσει η ιστορία. Γι' αυτό και τι έκαναν? Επειδή δεν έβλεπαν τέλος ιστορίας, αλλά έβλεπαν μόνο κυκλικά τα πράγματα. Να φάμε και να πιούμε. Γι' αυτό το λόγο κατήντησαν σαρκολάτρες. Έτσι, παιδιά, έχουμε τον χαρακτηρισμό της γενεάς του Νόε από τον ίδιο το Θεό. Ου μη καταμείνει το πνεύμα μου επ' αυτής, δια το είναι αυτούς σάρκας. Δεν θα μείνει το πνεύμα μου το Άγιον σε αυτούς, γιατί είναι σαρκικοί άνθρωποι. Είναι σαρκικοί άνθρωποι. Έρχεται το πνεύμα του Θεού και έρχεται η καταστροφή, έρχεται το τέλος. Και το καταπληκτικό ξέρετε ποιο είναι? Ο Χριστός για το τέλος της ιστορίας επεκαλέσθη ακριβώς το φαινόμενο του κατακλυσμού του Νόε και το φαινόμενο της καταστροφής Σοδόμων και Γομόρας, που δεν έμεινε κανείς πλην της οικογένειας του Λότ. Ξέρετε τι είπε? Όπως στην εποχή του Νόε οι άνθρωποι, ή στην εποχή των Σοδόμων και Γομόρας οι άνθρωποι έτρωγαν, έπιναν, παντρευόντουσαν, φύτευαν, κτίζαν, δηλαδή η ξένια στη ζωή, η βελτίωση της κοινωνικής μας ζωής, πώς δηλαδή θα αναπτυχθούμε, δηλαδή η κυκλική θεώρηση της ιστορίας, και ήλθε λέγει ευνίδιος ο όλεθρος. Έτσι θα είναι και τις ημέρες του Υιού του Ανθρώπου. Έτσι θα είναι και τις ημέρες του Υιού του Ανθρώπου. Δηλαδή όταν θα πρόκειται να έρθει ο Χριστός, οι άνθρωποι θα βλέπουν κυκλική την ιστορία. Θα φάμε, θα πιούμε. Βλέπετε σήμερα τι αγώνας γίνεται? Η Ανατολή να φάει τη Δύση και η Δύση να φάει την Ανατολή. Ο Βορράς να φάει τον Νότο και ο Νότος να φάει τον Βορρά. Όλα αυτά τι είναι, ξέρετε τι είναι? Είναι μια προσπάθεια να ζήσω εγώ. Εσύ αν δεν ζήσεις δεν με νοιάζει. Έτσι, να φάμε, να πιούμε, να χτίσουμε, να παντρευτούμε, να φτιάξουμε, να φτιάξουμε, να φτιάξουμε. Και μετά λέγει, όπως τότε, έτσι και τώρα, όταν θα πρόκειται να ξανάρθω, λέγει ο Χριστός, οι άνθρωποι με τον ίδιο τρόπο θα κινούνται, και τότε θα έρθει ευνηδία η καταστροφή. Γιατί θα έχει τελειώσει η ιστορία. Είτε μας αρέσει, είτε δεν μας αρέσει. Γιατί είπα ή μας αρέσει ή δεν μας αρέσει? Γιατί απλούστατα, όλες οι αντιλήψεις του κόσμου είναι θεωρίες. Ενώ αυτά όλα που λέμε εδώ δεν είναι θεωρίες, αλλά είναι γεγονότα. Διότι ο κατακλυσμός έγινε, διότι ο Χριστός απέθανε και ανεστήθη,
και συνεπώς έχουμε την εγκυρότητα του Λόγου του Θεού, ότι είναι πραγματικά ο Θεός, μας ειδοποιεί δια την αλήθεια και είναι η εγκυρότης των γεγονότων και του προσώπου του Χριστού. Αυτά, παιδιά, είχα να σας πω σήμερα γύρω από το θέμα ότι πρέπει να απελευθερωθούμε γενικά τώρα από την κυκλική αντίληψη της ιστορίας. Μας μένει ακόμη ένα εμπόδιο για να δούμε, που είναι πάρα πολύ σπουδαίο, αλλά πρώτο Θεός θα το δούμε την ερχομένη